Γεια σου Πάρη, γεια σου Αντώνη, τι κάνεις Πάρη, εξαιρετικά, εσύ τι κάνεις, καλά μωρέ, έχουμε κάνει ένα καλό νεάκι, ναι ε, νεάκι, ναι κοίταξε πήγαμε για, για αιμοδοσία mm. στο πολυτεχνείο, δωρήσαμε και τα βιβλία μας στη βιβλιοθήκη που εγώ είχα ξεχάσει κάποια, επιστρέψαμε, εγώ κάποια τα επέστρεψα κιόλας, δεν δώρισα μόνο, τώρα έχω, έχω μια ποινή. Μέχρι. <laughs> δεν μπορώ να δανειστώ για κάποια χρόνια ακόμα. Μέχρι το 2061. Εντάξει. Μαλακία με αυτό. Μου ξέφυγε εντελώ. Αλλά δεν πειράζει. <laughs> Κάλια αργά παρά ποτέ, λοιπόν. Εγώ <laughs> γελάω πάντω εκεί πέρα από την Ιρνάγκε. Κάνει η κοπέλα που ήταν στην βιβλιοθήκη. Μα καλά δεν έχει πάρει πτυχίο. <laughs> 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 που να ξέρει. Ναι, γιατί σε βρίσκουν μετά. Λοιπόν, ναι, γιατί οπότε... άμα δεν πάρει σε καθαριστικό τέτοιο, τέτοιο ότι, ότι είναι όλα, όλα clean. Εν τω μεταξύ. Δεν θέλω να αντισάρω τη βιβλιοθήκη, κύριε Φίλε, αλλά μου ήρθε notification για την ποινή μου τώρα που τα επέστρεψα, αλλά δεν μου ήρθε notification να μου θυμίσει να τα πάω. Μάλλον το σύστημα δεν είναι για αυτή Εκτό αν μου έχει έρθει και τα έχω αγνοήσει. Και τώρα το είδα επειδή τα έχω βάλει όλα και μου πηγαίνουν στο ίδιο mailbox. Κοίτα, θεωρώ ότι θα πρέπει κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα να σου στέλνει, mm. ξέρει τι, χρωστά αυτά τα βιβλία. Mm. Όχι για να. Γιατί. Είσαι... γιατί όχι να βάλει κάνω. Τέτοια, ναι, ναι ενώ... Ενώ θα βοηθήσει και τη βιβλιοθήκη. Ναι. Δεν είναι μόνο το κάνει για σένα, το κάνει και για τη βιβλιοθήκη. Ναι, δεν το συζητάμε. Κι δικά μα σου βάζα κανένα προστιμάκι εκεί, κάνα δεκά ευρώ. Για κάθε κάτι. Και το... πώ θα το κυνηγήσουν μετά και αυτά, πώ θα το. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχουν δηλαδή κάποια. Δεν ξέρω. Χρηματική. Πάντω εγώ χάρηκα γιατί ήταν η πρώτη μου δοσία που έκανα. Ναι, ήταν καλή φάση. Αν και ψιλοέσβησα στο τέλο, το τελευταίο λεπτό, <laughs> όπω φαίνεται και στη φωτογραφία που βγάλανε από τη βιβλιοθήκη. Ah, ah, ναι, ναι. την έχουν βγάλει. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. είσαι και διάθεση. Την τι, τι, είδα σήμερα. Μα την έστειλε ο Γιάννη σε ένα μαθηματικό chat που έχουμε με τα παιδιά. Αλήθεια. Okay. τη σχολή, ναι. Και okay. την έστειλε και στο Slack. Αν πει θα τη δει μετά. Οκ. Okay. Ναι. Να Σούπερ, να πάρα πολύ καλό ήταν αυτό. Όχι, ήταν καλή φάση. Και εντάξει, εμένα μου άρεσε και λίγο πανεπιστημιακό ξανά έτσι να βάλω. Και εμένα και μου άρεσε. Και Κακό, και κάνει... καφέ εκεί πέρα Ναι, Είναι καλύτερο από αυτό που ήταν, αλλά still. Ναι, δεν ήταν Ε, Έχουν φτιάξει τη βιβλιοθήκη των ηλεκτρολόγων που έχουν κάνει λίγο το αυτό, αυτό το το που έχουν βάλει αυτό το ηλεκτρονικό τζάκι που δεν ξέρω ακριβώ τι είναι, είναι. Ωραίο φάρο. ήταν, ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Ναι, καλό είναι. Ε, Μου άρεσε. Πολύ ωραία. Τι άλλο έχουμε, δεν ξέρω. Εντάξει, διάφορα πράγματα χαζεύω στο Twitter και στο. Ναι, και στο Hacker News. Για πε εσύ, και πε αν σε απασχολεί κάτι, αν θα πω κάτι που με απασχολεί. Ε, δεν ξέρω. Α, εγώ έχω τέτοιο. Κάνω, θα κάνω μια ομιλία στο. Π... El... Product Led Growth. Product Led Growth Hub Disrupt. Αν το λέω σωστά. Τρασπάνω το συνέδριο γίνεται, νομίζω είναι καμιά δεκαριά μέρε πριν το Voxt. Οκ. Okay. εκεί, μια Παρασκευή. Mm. Ε, και θα έχει χαβαλέ γιατί έχει ωραία θεματολογία γιατί προσπαθήσαν να έχουν και από το product και από το engineering mm. κομμάτι mm. άτομα να μιλήσουν. Οπότε θεωρώ ότι ε, θα έχει ένα ενδιαφέρον να δει, mm. είτε άμα είσαι μηχανικό που σου αρέσει, να είσαι κοντά στο product ή το αντίστροφο. Ε, νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον. Όταν λες Vox, εννοείται το Devox. Το Devox, μα... Devox, σωστά. Πλέον είναι Devox. Εντάξει. Ε, είναι πιο μεγάλο. Ναι, νομίζω είναι στο Academy, αν θυμάμαι καλά. Mm -hmm. ε, ε, Όχι αυτά. το Devox. Το Product Led Growth, για yeah, να το πειράζει. Yeah, 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 you know. ναι. ε, το Disrupt, ναι. Το Devox είναι μέγαρο μουσική. Πολύ ωραία. Τριμεράκι. Ωραίο θα είναι. Τέλεια. Τι mm. άλλο. Ε, ε, αυτά γενικά. Τέλεια. Για άλλη μια φορά. Η ομιλία έχει βασιστεί, έχει εμπνευστεί από, από το ChatGPT. Ναι. Εντάξει, όχι έχει εμπνευστεί, εντάξει, γιατί είναι λίγο. Ε, ίσω λίγο αυστηρό να το πει αυτό, ρε παιδί μου, αλλά. Έχει καθοδηγηθεί, έχει μπει σε μία τάξη. Το, το, το ότι μπορεί να βάλει bullets σε αυτό mm -hmm. το πράγμα και να στο κάνει κείμενο, το οποίο κείμενο να μην είναι τελείω μαλακία. Ναι. Εντάξει, θέλει καμιά φορά λίγο βοήθεια, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι φανταστικό, δεν ξέρω. Βαριέμαι. Όχι, βαριέμαι. Αισθάνομαι άσχημα να παράγω το περιεχόμενο μόνο μου εξ ολοκλήρου. Είναι καλό τελικά για να σου δίνει και ένα σκελετό και εσύ να πας να βάζεις τα, τα γύρω γύρω Δηλαδή ειδικά για πράγματα τα οποία δεν είναι εντελώς δημιουργικά και πρέπει να έχουν κάποιο έτσι pattern συνήθως Είναι καλό, είναι ok, δηλαδή δίνει κάποια πράγματα Είχε μια ενδιαφέρουσα χρήση, ανέφερε ο Γεράσιμος κάπου που το είδα στο facebook Που έλεγε ότι στα Shopify themes δεν μπορείς να βάλεις lore ναι. μήψη ποτέ Όντως Ναι, δεν, δεν, επιτρέπεται, πρέπει να έχει κανονικό κείμενο Οκ okay. Οπότε για να βγάζεις stock κανονικό κείμενο είναι, είναι γάντι το ChatGPT. Τέλειο. Ναι. Τώρα βέβαια όλα αυτά αναφέρουν ότι έχει κάποια θέματα με τα, με τα copyrights. Γιατί αυτό έχει πάρει πληροφορία από παντού και είναι στα όρια της λογοκλοπής, αν έχω καταλάβει καλά. Γιατί δεν έχει κάνει cross-check της άδειας χρήσης mm -hmm. αυτού του περιεχομένου. Το, το οποίο ισχύει και για το περιεχομένο, το, κειμε, το κείμενο ας πούμε. Γιατί θυμάμαι ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα στο... Δεν γνωρίζω. Αλλά κάπου το ανέφερα ότι αυτό είναι θέμα και στο research σε όσοι είναι επιστήμονε. Οπότε φαντάζομαι δεν έχει να κάνει μόνο με κώδικα. Στο research νομίζω ότι ούτω ή άλλω και τα. Άμα κάνει ένα paper, περνάει από. Πώ λέγεται, είναι peer ένα. Peer review. Όχι peer review, είναι ένα λογισμικό το οποίο βρίσκει. Plagiarism. Uh, plagiarism. Plagiarism. Yeah. plagiarism. Που είναι η λογοκλοπή. Οκ. Mm. Okay. Μάλιστα. Άκου λοιπόν τώρα αφού δεν θέλει να φέρει εσύ θέμα να σου πω θε... θέλω να συζητήσουμε για κάτι και όπου ναι. μας βγάλει, το οποίο είναι κάτι το οποίο συνέβη χθε, μιλούσαμε με ένα φίλο μας mm -hmm. και συζητούσαμε για το πώς και πού τσεκάρουμε ότι ο κώδικας περνάει κάποια στάνταρτς mm -hmm. και αυτός ο φίλος μας χρησιμοποιεί στην ομάδα του Git Hooks και mm -hmm. πιο συγκεκριμένα husky στο npm και mm -hmm. τι είναι τα Git Hooks είναι πριν κάνω commit. Πριν κάνω commit. Βασικά, όταν κάνω commit, mm -hmm. το git από μόνο του θα πάει να τρέξει κάποιες εντολές. Αν αυτή η εντολή επιτύχει, θα προχωρήσει στο commit. Αν αυτή η εντολή δεν επιτύχει, δεν θα προχωρήσει στο commit. Ωραία. Το οποίο σημαίνει ότι, για παράδειγμα, αν χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο, το οποίο λέγεται husky, μπορείς να πει ότι κάνε, κάνε lint τον κώδικα μου πριν mm -hmm. προχωρήσω. Και άμα δεν... Το οποίο λέει τι είναι, τσεκάρει αν το styling του κώδικα είναι σωστό και αν για παράδειγμα εγώ δεν έχω βάλει κενά μετά τι παρενθέσει, δεν με αφήνει καν να κάνω commit. Κάτι με το οποίο εμεί διαφωνούμε, γενικά. Εμεί προσωπικά εννοώ. Και μα σχολίαζε ο φίλο μα ότι όταν Δε... είσαι σε ένα λίγο πιο μεγάλο. ήταν που τα σώταν υπέρ των GitHub, ότι όταν είσαι σε έναν πιο μεγάλο, πιο μεγάλο οργανισμό, θε να ξέρει ότι όταν ανεβαίνει, περνάει κάποια standards. Δεν μπορεί να κάθεσαι να κοιτά αν αυτά τα οποία έχουν που και χρειάζονται review και, και, και είναι όλα όπω πρέπει και δεν γίνεται διαφορετικά. Και εγώ προσωπικά συνεχίζω να διαφωνώ με αυτό το πράγμα και θέλω έτσι λίγο να το εξετάσουμε και να δούμε γιατί αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ απλό σαν διαδικασία. Μπορεί να πει ότι ξέρει τι στου προγραμματιστέ ομάδα. Κάνουμε δουλειά, πουσάρουμε κάτι, αφότου περάσουν τα τεστ και όλα είναι έτοιμα και αυτό το πράγμα είναι γυαλισμένο, έτοιμο να το δει κάποιο, τότε ζητά από κάποιον να σου κάνει review. Mm -hmm. Και μόνο τότε ασχολείται κάποιο. Γιατί δεν μπορεί να είναι πάντα τόσο απλό. Θα σου πω που νομίζω ότι <laughs> που είναι η χρήση το μη. Ε, βασικά νομίζω ότι τα πάντα είναι θέμα ορισμού. Δηλαδή κατά έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας πάρα πολύ το θέλουμε να κάνουμε μικρά και ότι να είναι commits ή θέλουμε τα commits να είναι λίγο πιο σημαντικά. Σε ποιο σημείο, σε ποιο επίπεδο ε, τη ανάπτυξη κώδικα και λογισμικού είναι το σημείο στο οποίο θέλουμε όλα να είναι γυαλισμένα. Για παράδειγμα, αν πάμε και πούμε ότι ε, το pull request πρέπει να έχει ένα πολύ καλό τίτλο, μια πολύ καλή περιγραφή και το, το τελικό προϊόν πριν μπει στο κύριο branch, στο main για παράδειγμα. Τότε θα είναι το σημείο το οποίο μα ενδιαφέρει, όλα να είναι ε, γυαλισμένα. Υπάρχουν και άλλοι που σου λένε ότι θέλω κάθε commit να είναι γυαλισμένο, θέλω κάθε commit να έχει συγκεκριμένο σκοπό κ.ο.κ. Το γιατί το ένα είναι καλύτερο ή χειρότερο δεν νομίζω ότι υπάρχει βασικά καλύτερο ή χειρότερο. Το σημαντικό είναι να υπάρχει μια ε, σαφή επικοινωνία και συνεννόηση σε σχέση με το σε ποιο σημείο εγώ πρέπει να έχω γυαλίσει τον κώδικα μου. Νομίζω ότι όταν πηγαίνουμε και στον έλεγχο του συντακτικού και οτιδήποτε άλλο του κώδικα, πάλι πάει στο ίδιο σημείο. Για παράδειγμα, όταν εγώ έχω ένα, ένα δικό μου προσωπικό branch και στο οποίο δουλεύω, εγώ μπορώ εκεί πέρα να επιλέγω τον τρόπο που εγώ θέλω να δουλέψω. Μπορεί αυτό να είναι άνερχο, μπορεί να είναι καλό, μπορεί να οτιδήποτε θέλω. Άρα λοιπόν, εκεί πέρα το να πα και να βάλει ένα ε, pre-commit hook, δηλαδή να βάλει κάποια εντολή να τρέχει για να μπορέσει να κάνει commit, αυτό αυτόματα σου βάζει ένα πόνο κέφαλο εκείνη τη στιγμή. Και ειδικά, αν θέλει να κάνει πράγματα γρήγορα και εύκολα, αυτό σου δίνει μια καθυστέρηση. Μικρή ή μεγάλη δεν έχει σημασία. Συνήθω εκεί πέρα δεν πα να βάλει όλα τα τεστ. Πα να βάλει το linting, το οποίο μπορεί να πει ότι είναι αποδεκτό. Δεν είναι, είναι με μερικά δευτερόλεπτα. Δεν είναι ότι θα περιμένει ένα λεπτό εκεί πέρα. Αν περιμένει ένα λεπτό, για μένα είναι φόλ. Αν περιμένει μισό λεπτό, επίση είναι φόλ. Θα πρέπει να είναι κάποιο χρόνο που θα περιμένει για να κάνει το commit σου, που να μπορεί να έχει εκεί την προσοχή σου. Άμα εγώ φτάσω στο σημείο να ξεκινάω να κάνω commit και να γυρνάω σε ένα άλλο παράθυρο όσο περιμένω. Έχει χαθεί το παιχνίδι. Εκεί πέρα δηλαδή είμαι τελείω κάτω. Βάσει του NN Group, mm -hmm. το ανώτερο threshold που μπορεί να πάρει και αν θεωρεί ότι έχει, σε λογικά πλαίσια έχει κρατήσει την προσοχή του χρήστη είναι τα 10 δευτερόλεπτα. Μου αρέσει και το θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό ε, διάστημα χρονικό και να πει ότι άμα κάτι παίρνει κάτω από 10 δευτερόλεπτα το θεωρώ αποδεκτό. Άμα πάει πάνω από 10 δευτερόλεπτα το θεωρώ μη αποδεκτό. Okay. Τώρα πάμε στο πότε βάζω και γιατί να επιλέξω να βάλω pre-commit hooks. Θεωρώ ότι τα pre-commit hooks, στο μυαλό μου τουλάχιστον, είναι ένα δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο ελέγχου κώδικα θα πρέπει να είναι πάνω στο continuous integration σύστημα το οποίο έχω. Είτε αυτό είναι το GitHub Actions, είτε αυτό είναι οποιοδήποτε άλλο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιώ. Και θα πρέπει αυτό να πηγαίνει και να ενημερώνει την κατάσταση του κάθε commit με βάση κάποιου κανόνε. Από styling, από tests, από οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αν υπάρχει πρόβλημα ομοιομορφία του κώδικα, πρώτα πρέπει να λυθεί σε αυτό το επίπεδο, κατά τη γνώμη μου. Γιατί, γιατί έτσι θα φροντίσει ότι κανένα commit θα μπει στα σημαντικά branches σου, staging, main, production, δεν ξέρω, release, οτιδήποτε άλλο θέλει. Πα λοιπόν και προστατεύει αυτά τα branches και λες ότι για να μπει κάτι εκεί έχει περάσει κάποια standards. Και εκεί πέρα πα και αναλύει ποια είναι τα standards αυτά. Αν τώρα θεωρεί ότι ο κόσμο δεν κοιτάει τα status αυτά. Δεν πειράζει και πάρα πολύ γιατί δεν μπορεί ποτέ ένα pull request, να πάει και να γίνει merge, να μπει δηλαδή στο, στο άλλο branch, αν δεν έχουν περάσει αυτά. Το οποίο σημαίνει ότι έχει πάει και βάλει αυτά τα rules στο GitHub ή στον οποιοδήποτε Git provider έχει. Σωστά. Το οποίο πιθανώ σημαίνει ότι πληρώνει κιόλα. Γιατί αυτά συνήθω είναι και paywall features. Κάτε με αξίζει και εμεί το κάνουμε. Όταν έχει ένα εργαλείο από το οποίο βγάζει χρήματα, θεωρώ ότι είναι αποδεκτό να το πληρώνει. Mm -hmm. Είναι σημαντικό να το πληρώνει για να μπορεί να διασφαλίσει τη λειτουργία του. Ναι, δηλαδή εμεί πληρώνουμε GitHub από την αρχή. Ενδεχομένω να, να δεχθώ το ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει GitHub σε όλου στην εταιρεία γιατί έχει πολύ μεγάλο μέρο του κόσμου που δεν γράφει κώδικα ενεργά. Και άρα αυτό σου βγάζει ένα κόστο έξτρα. Άρα λοιπόν να βγάλει τα ίσχυ, να βγάλει άλλα πράγματα εκτό. Αλλά το, τα βασικά πράγματα του GitHub για τη βασική ομάδα των προγραμματιστών θεωρώ ότι πρέπει να τα πληρώνει. Ή του GitLab. Δηλαδή, ούτε τον θεωρώ Ακθερότηρο να στο free. Του, του χύψει χεί, GitHub. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν έχει uh, GitHub, uh, GitLab ή Bitbucket και δεν ξέρω εγώ τι. Αν είσαι μια εταιρεία που κάνει λογισμικό έτσι. Γιατί μπορεί να είσαι μια εταιρεία που έχει κάποιο κώδικα, αλλά δεν κάνει λογισμικό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Ε, μ, άρα λοιπόν, για μένα, η πρώτη. Ε, η πρώτη άμυνα ενάντια στο ο κώδικά σου να μην είναι ομοιόμορφο ή να υπάρχουν τέτοια προβλήματα είναι να πα και να φτιάξει αυτό το κομμάτι πρώτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να το κάνει αυτό. Αφού λοιπόν εσύ πα και το κάνει αυτό και μετά δει ότι συνήθω οι προγραμματιστέ σου πουσάρουν κώδικα, δεν κοιτάνε ότι περάσαν τα τεστ, δεν τα έχουν τρέξει και τοπικά εκείνοι πριν, δηλαδή εγώ ενδεχομένω να πουσάρω μέσα σε μια μέρα τρει, τέσσερι, πέντε φορέ σε ένα branch. Okay. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν θα πάω και θα κοιτάξω ότι περάσανε όλα τα τεστ και στι πέντε φορέ. Αλλά τη φορά που θα πάω και θα πω ότι τώρα το αφήνω αυτό για review. Mm -hmm. Δηλαδή πάω και δίνω τη δουλειά μου στον bar για να Εγώ θα έχω να τα κάνω αυτά τα πράγματα και άρα θα το επιβεβαιώσει το GitHub ή το GitHub Actions εκείνη τη στιγμή. Ναι. Mm -hmm. Άρα λοιπόν ε, είναι διαφορετικό το πώ σκέφτεσαι εκεί πέρα. Αν, λοιπόν Είτε γιατί έχει έχεις ομάδα η οποία είναι άπειρη, είτε γιατί δεν έχει τον χρόνο να του εκπαιδεύσει, είτε γιατί για χύψη λόγου δεν το κάνουν ποτέ αυτό και καταλήγει να αφήνουν pull request για review τα οποία έχουν χει αντί για tick, mm -hmm. τότε εκεί πέρα να δεχτώ ότι θα πα και θα βάλει τα commit hooks για να του πει ότι θα τα βάλουμε γιατί δεν θα τα κάνετε ποτέ. Και γιατί δεν προλαβαίνει να πα να κάνει επιπλήξει στον καθένα και να λε ρε παιδιά ναι. μου, φρόντισέ το. Είναι ok, Αλλά αυτό θα είναι σαν δεύτερη δεύτερο στάδιο. Δεν θα είναι σαν πρώτο στάδιο. Πρώτα θα πα και θα φτιάξει το CI σου να φροντίζει όλα αυτά τα οποία θέλει να φροντιστουν mm -hmm. Και μετά θα πας και θα κάνεις το, το κομμάτι αυτό. Καταρχάς, το CI σου, το κάθε ένα το φροντίζει για διαφορετικό λόγο. Ο λόγος που φροντίζεις το CI και τους κανόνες στο εκάστοτε GitHub που χρησιμοποιείς είναι για να είσαι 100% σίγουρος ότι οτιδήποτε περάσει από αυτό το επίπεδο, mm -hmm. είναι από ένα επίπεδο που έχει, έχει κάποια standards. Είναι πιστοποιημένο, ας πούμε, ότι πέρασε στο main, αναγκαστικά, έχει το format που πρέπει, check, check, check. Ο λόγος που βάζεις τα pre-commit hooks ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτό το κομμάτι, είναι για να γλιτώσεις χρόνο. Mm -hmm. Ο οποίο χρόνος μπορεί να είναι είτε δικό σου χρόνος σαν reviewer αυτής της δουλειάς, να πας να δεις ότι όντως ο Αντώνη έκανε καλή δουλειά, είτε μπορεί να είναι αυτό. Είχα διαβάσει ότι το έκανε το Sentry, μπορεί να είναι χρόνο του CI. Επειδή, για παράδειγμα, μπορεί να πληρώνει με το λεπτό okay. και δεν θέλει να ξοδεύει λεφτά στο LinkedIn. Γιατί το θεωρεί κάτι πολύ. Πολύ basic. πολύ basic. Από την άλλη, όμω, μπορεί να εμπιστευτεί ότι Νομίζω... Θα έχει γίνει στα διαδικασία. διαδικασία. Άκου τώρα τι γίνεται. Νομίζω αυτή στο σέντρι το βάζα να τρέχει μόνο στο main. Και okay. έσκαγε. Και μετά έπρεπε να κάνει revert βέβαια και τέτοιο. Αλλά επειδή υποτίθεται επειδή σε έβαζε αυτή τη διαδικασία, γινόσουν και εσύ πιο επιμελής γιατί δεν θε να είσαι, ξέρω εγώ, τρόμπα που πάει και κάνει τα Reverts. Ναι, οκ, okay. κατάλαβα. <laughs> δεν, δεν τρελαίνομαι γενικά με αυτή τη διαδικασία. Και... Ούτε εγώ. Ε, <coughs> ωραία, πάμε και στο άλλο. Υπάρχουν πολλέ φορέ ε, κομμάτια κώδικα τα οποία αναπτύσσονται ενεργά από μια ομάδα mm -hmm. και υπάρχουν φορέ που υπάρχει και μια, ένα κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι ενεργά σε αυτά τα repositories. Και αυτό με έχει τύχει πάρα πολλέ φορέ εμένα να χρειαστεί να συνεισφέρω κάτι mm -hmm. και επειδή δεν έχω εγκαταστήσει όλα τα εργαλεία τοπικά, αυτό το πράγμα να σκάει. Okay. Και δεν μπορώ να κάνω commit, να, δεν μπορώ. Συνήθω όποτε έχει pre-commit hooks, ε, πάω και τα εξαφανίζω με τη μία. Ναι. Όχι, ε, ε, είμαι, βλέπεις, είμαι πάρα πολύ σεμνός με τα pre-commit hooks, δεν έχω εκφραστεί καθόλου, αλλά έχω... Αλλά αυτό προκαλεί ένα Άγω. πρόβλημα εκεί πέρα και σε αναγκάζει να έχει μια εργαλειοθήκη, σε αναγκάζει να έχεις κάποια πράγματα εγκατεστημένα στον υπολογιστή σου εκείνη τη στιγμή, στο μηχάνημά σου, για να μπορέσει να προχωρήσεις. Mm -hmm. Μπορεί, για παράδειγμα, να είναι το npm κάτω εκείνη τη στιγμή, δεν μπορείς να κάνεις update. Συμβαίνουν mm -hmm. αυτά. Δεν, λέω ότι δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Αυτοί είναι λόγοι για να μην βάλει pre-commit hooks. Απλά λέω ότι θα πρέπει πρώτα να φτιάξει το CI σου και μετά, αν δει ότι αυτό προκαλεί προβλήματα, να πα και να φτιάξει τα pre-commit hooks. Δηλαδή, θεωρώ ότι. Α πούμε, διαφωνώ με την επιλογή του Sentry να μην ε, το βάζει επειδή αυτό το πράγμα κοστίζει. Mm -hmm. Κάτι που θα μπορούσε να κάνει είναι να χωρίσει τα tests τα τεστ στα οποία τρέχει σε γρήγορα, μέτρια και αργά, α πούμε, για παράδειγμα. Και να, να επιλέξεις, για παράδειγμα, ένα pull request το οποίο είναι draft, να μην πάρει, να μην τρέξουν τα tests. Mm. Ή να επιλέξεις ε, ένα ε, branch να κάνει και το linting, ένα branch που είναι draft pull request να κάνει το linting και τα unit tests, και ένα branch το οποίο yeah. είναι pull request, το οποίο δεν είναι draft, δηλαδή είναι έτοιμο να, να γίνει review, να έχει τα πάντα μέσα εκεί. Άρα, λοιπόν, μπορεί να διαλέξει ποιο επίπεδο θα κάνει. Αλλά το linting θεωρώ ότι είναι μερικά δευτερόλεπτα. Αν θεωρεί ότι είναι OK να περιμένει ένα προγραμματιστή και να πληρώσει αυτό το χρόνο σε έναν προγραμματιστή να τον περιμένει. Mm. Δεν αυτό νομίζω είναι... ότι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό metric. Δεν νομίζω ότι είμαστε στο σημείο που ένα υπολογιστή κοστίζει το μήνα. Ένα yeah. GitHub CI, ένα οποιοδήποτε CI σύστημα κοστίζει ένα λεπτό περισσότερο από ένα προγραμματιστή. Όχι. Ούτε θα το φτάσουμε ποτέ αυτό. Εντάξει, μέχρι να το Singularity, ρε παιδί μου, αυτό ναι. που λέγαμε το γενακέ, αλλά μέχρι τότε είμαστε okay. Άρα λοιπόν, όταν. Δεν καταλαβαίνω πόσο φαίνεται ακριβό να πληρώσει ένα λεπτό mm. στο CI και δεν σου φαίνεται ακριβό να πληρώσει ένα λεπτό ένα προγραμματιστή, να κάνει context switch εκείνη τη στιγμή, να κάνει κάτι άλλο, να περιμένει για να κάνει ένα commit. Mm -hmm. Οπότε, άρα λοιπόν, αν θεωρήσουμε το Sentry ήταν κάτι από 10 δευτερόλεπτα, θεωρώ ότι το. Α, δεν να τα πληρώνουμε δεν μου βγάζει νόημα. Θεωρώ ότι είναι μαλακία mm -hmm. σαν λόγο. Άμα αυτό το πράγμα έκανε μερικά λεπτά, άρα λοιπόν είχε ένα σημαντικό, σημαντικό κόστος. κόστο. Είχε ένα κόστο. Άμα βάλει ξέρω χίλια επί τρία λεπτά, είναι τρει χιλιάδε λεπτά την ναι. μέρα, είναι ένα κόστο mm -hmm. Αν λοιπόν ήταν αυτό το πρόβλημά σου, σίγουρα το, τα τρει χιλιάδε λεπτά να τα πληρώσει ο προγραμματιστή είναι χειρότερο. Άρα που θα καταλήξει, δεν θα κάνει ποτέ commit ο προγραμματιστή και θα περιμένει να κάνει ένα τέλο τη ημέρα Μπορεί να το ξεχάσει. Θα χάσει μια μέρα να χάσει δουλειά, να κάνει ένα λάθο, να πάει να κάνει ένα reset που εγώ άπειρε φορέ έχω κάνει και να χάσει το, το working tree του εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να κάνει χιλιάδια πράγματα, αλλά τα οποία θα σου προσφέρουν, θα σου, βάλουν μεγαλύτερο κόστο από αυτό που τελικά γλιτώνει. Άρα λοιπόν το οικονομικό κομμάτι δεν το σκέφτομαι. Το να βάλει, να αναγκάσει μια ομάδα να μπει σε μια διαδικασία να το σκέφτεται αυτό πάντα το πράγμα γιατί παρατάει τα pull requests ε, σε κακή κατάσταση. Mm -hmm. Αυτό το νιώθω, το καταλαβαίνω, το ακούω. Okay. Άρα λοιπόν, εγώ θα σε κάποιον που θα ήθελε να βάλει pre-commit hooks, θα ρωτούσα γιατί θέλει να βάλει pre-commit hooks. Μα έχει τύχει για παράδειγμα, ο κοινό γνωστό να έχει βάλει σε ένα άλλο repository τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία που υπήρχε στον κόσμο. που σε pre-commit hooks. Ω, oh, καλά, το θυμήθηκα. Πω, Πο... δεν κατάφερα να κάνω commit ποτέ, ή κατάφερα μία φορά μόνο να κάνω. Wow. Που εκεί πέρα είχε τεστ τα οποία τεστ έπρεπε να περάσουν τα unit fixtures, test. Που... Ναι, αλλά δεν ήταν και τα unit test oh. τρέχανε σκέτα. Oh. fixtures τα οποία fixtures επειδή ήταν με Cypress έπρεπε να τα παράξει ξανά με άλλα. Πω. Wow. Το είχα ξεχάσει αυτό. Και προφανώ όταν μιλάω για pre-commit hooks δεν παίρνω αυτό το παράδειγμα. Αυτό θεωρώ ότι είναι αντιπαράδειγμα. Ξεκάθαρα. Ναι. Oh, yeah. Παίρνω το, το γρήγορο. Παίρνω το linting, παίρνω κάποια πράγματα τα οποία είπαμε είναι κάτω από τα δικά δευτερόλεπτα. Και πάλι εκεί πέρα όμω πάντα για μένα είναι είναι υποδιερεύνηση το αν όντω ισχύει αυτό. Επίση, τα pre-commit hooks δεν δουλεύουν σε συστήματα τα οποία παίζουν πάνω από το UI κλπ. Λοιπόν. Ναι, ναι, ε, 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 είναι πολλά. Δεν το συζητάμε τώρα. Μάχη και Docker και ε, ε, είναι άλλο το node μέσα, άλλο το node έξω. Επίση, τα βάση αυτά τα βλέπω στον κόσμο τη JavaScript, στην Python, ενώ υπάρχουν τέτοια κόλπα. Δεν το έχω δει τόσο πολύ. To be honest. Από την άλλη, βλέπω και έχω ακούσει πολλέ φορέ να να, υπάρχει, να υπάρχουν ομάδες που έχουν κόκκινο στάτους στο, στο CI σύστημά του για μέρες. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό το πράγμα. Πώς κάνεις merge κάτι το οποίο έχει κόκκινο. Το κάνω λέει merge γιατί δηλαδή, κάτι σκάει. Δεν έχει νόημα να είναι κόκκινο αν δεν έχει σημασία το τι είναι κόκκινο. <laughs> είναι περίεργο. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει ανοχή σε πράγματα τα οποία σκάνε. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να, ένα τεστ να ελέγχει ότι τα, document, τα doc ή τα, document, τα JS doc comments ή τα whatever documentation comments έχουν το σωστό format. Okay. Mm -hmm. It's ok να σπάσει αυτό. Εκτυπώνει ο εκτυπωτή. Δεν ξέρω. Οι μηχανέ μα καταλήγουν. Θα μα κάνει ένα κολοδάχτυλο. Έχει τύπος; Είσαι βάλει κάτι την εκτυπώνηση. Oh, σήμερα σίγουρα όχι. Για να δω κάτι. <laughs> Δεν βγάζει κάτι. Απλά ξύπνησε. Για να ξανακινηθεί. Μια μικ... Συνεχίζω την παρένθεση και κόβουμε. Το έχω ξαναπεί σε επεισόδιο ότι είχα ένα καθηγητή στο Λίκη ο οποίο έλεγε ότι θα έρθει η στιγμή που θα τρέχουμε να βγάλουμε τι μπρίζε. <laughs> ε, Μάλλον να τρέξουμε. <laughs> ούτε... Μετά <laughs> από εδώ θα ξεκινήσουμε τον εκτυπωτή. <laughs> λοιπόν, πίσω στο θέμα. Δεν πιστεύω, ο... πιστεύω βασικά ότι δεν πρέπει να εμφανίζεται κόκκινο ή πράσινο αν αυτά δεν είναι δύο διακρι... διακριτές ενέργειες. Mm -hmm. Δηλαδή, Πορείε, όχι ενέργειες. Κόκκινο. Ποια είναι η πορεία. Σίγουρα δεν είναι πατάτο Μέρτ και το στέλνω αυτό να προχωρήσει. Ε, το κόκκινο πρέπει να σημαίνει ότι το ξανακοιτάω. Σωστά. Και το πράσινο πρέπει να σημαίνει προχωράω. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μπορεί το πράσινο να σημαίνει ότι σκάσανε κάποια τεστ, θα παίρνω και να σκάσουν. Mm -hmm. Αλλά πρέπει κάτι να σημαίνει για αυτόν ο οποίο. Αντιμετωπίζει αυτό. Δεν είναι το μηχάνημα αυτό που αντιμετωπίζει το πράσινο και το κόκκινο. Είναι ο άνθρωπο που θα πάρει μια επιλογή. Πρέπει κάτι να σημαίνει για, για τον άνθρωπο. Οπότε, όταν ανοίγω το ρίτμι από ένα ριπόζιτορ και είναι κόκκινο, είστε φάουλ. Από μένα είναι όχι. Είναι πρόβλημα αυτό. Ε, Επίση, υπάρχουν τρόποι να πα και να βάλει ε, ένα καινούριο εργαλείο για παράδειγμα να ελέγχει πράγματα και να το βάλει σε μια κατάσταση όπου να μην κοκκινεί τα τεστ. Ναι. Να είναι μια πληροφορία. Για παράδειγμα, σε ένα repository το οποίο αναλάβαμε πριν κάνα χρόνο, νομίζω, στο, στο GitHub, ξεκινήσαμε να βάλουμε τέτοια εργαλεία που έλεγχαν τον κώδικα. Προφανώ, επειδή ο κώδικα ήταν σε μια κατάσταση που δεν είχε κάποιο linting πριν, δεν είχε δηλαδή κάποια, κάποιο συντακτικό το οποίο το έλεγχε, υπήρχαν σημεία τα οποία δεν συμφωνούσαν με το. Να. Δεν λέω σωστό ή λάθο, αλλά λέω ότι ήταν διαφορετικό από αυτό το, το, το στυλ το οποίο εμεί επιλέξαμε μετά. Okay. Άρα αυτό λοιπόν ήθελα να κάνει ένα τεράστιο pull request να τα φτιάξει όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα να πα και να πει ότι τώρα θα πρέπει να είναι πάντα πράσινο. Είτε αυτό που κάναμε εμεί είναι να πηγαίνει να βάζει ε, annotations πάνω στον κώδικα. Άρα να πηγαίνω και να βλέπω εγώ πάνω στο, στο pull request να ανοίγει ότι αυτή η γραμμή δεν συμβαδίζει με αυτό. Χωρί να κοκκινεί το pull request όμω απαραίτητα. Άρα λοιπόν ήταν εύκολο κάποιο να δει ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Mm. Αλλά από την άλλη δεν μου είχε κοκκινίσει τον κώδικα να μου πει ότι. Mm, τι έγινε εκεί. Ναι. Δεν σου λέω ότι αυτό είναι μια κατάσταση για... την οποία θα κρατήσει τα <κυκ> πάντα, αλλά είναι μια κατάσταση που τώρα εμεί επιλέγουμε να μην κοκκινίζει το ότι δεν περάσανε το, το linking. Από την άλλη, να έχουμε την πληροφορία του τι έγινε, να μην πρέπει να πάει ένα άνθρωπο προφανώ και να λέει εδώ είναι δύο και να και πρέπει να είναι τέσσερα. Εδώ πρέπει να έχει αφήσει και και πρέπει να το βγάλει. Δεν νομίζω ότι κάποιο είναι χαρούμενο να το κάνει αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Και άρα λοιπόν σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση να μπορεί και το άτομο το οποίο ε, συνεισφέρει. Να, να δει τι δεν πάει καλά εύκολα και γρήγορα. Και από την άλλη, να μην φάει την κοκκινίλα για ένα άλλο αρχείο το οποίο καν δεν πείραξε. Οκ. Okay. Λοιπόν, πιάνω από, από κάτι το οποίο ανέφερε πιο πριν και είπε ότι έχει σημασία αν σε κάποια repositories μπορεί να συμμετέχει και κόσμο σποραδικά, είτε καινούριο, είτε που δεν έχει τόσο context. Λοιπόν, θέλω καιρό να κάνουμε κάτι το οποίο θα το κάνουμε πρώτα εσωτερικά στην εταιρεία και μετά. Εσωτερικά? Ναι, θα το. Ε, βγάλουμε κιόλα, είναι το πώ γράφει ρίτμι. Mm -hmm. Απλά ρίτμι τα οποία εξηγούν πώ λειτουργεί αυτή η κατάσταση. Γιατί θεωρώ πω είναι μια τέχνη, πραγματικά τέχνη, να μπορεί να επιλέξει ποια πληροφορία θα δώσει σε κάποιον να διαβάσει. Γιατί υπάρχουν, υπάρχουν τα δύο άκρα. Το ένα άκρο να μην έχει κάνει ένα ρίτμι, που τι είναι το ρίτμι, είναι αυτό το αρχείο το οποίο σου λέει πώ λειτουργεί ένα repository, να μην έχει κάνει κάτι τέτοιο. Έχουμε αντιμετωπίσει όλα τα τέτοια repositories και μπορεί να έχει και repositories τα οποία έχουν κάτι κτίνη Ρίτμοι, text walls, τα οποία δεν μπορεί να πλοηγηθεί και δεν έχουν καμία αξία. Ναι, ή φτάνω στο σημείο να έχουν και. Ε, Πε το. Ε, ευρετήριο στην αρχή. Τύπου. Ναι, ναι, ναι. αυτό ναι, ναι. και σε σκρολάρει. Αυτό το κάνει ωραία αυτόματα το Github πλέον. Παραβολα. Ναι, ρε φίλε, αλλά όταν εγώ πρέπει να διαβάσω ένα Όχι. ευρετήριο, σημαίνει ότι μόνο το ρίτμι είναι μεγάλο. Ναι, αλλά. Okay. Μπορεί Υπάρχουν, δηλαδή, βοηθάει που το GitHub το έχει αυτόματο. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να είναι τεράστιο ρύθμι, προφανώς. Ναι. Λοιπόν, και ένας τομέας που πρέπει να έχει το ρύθμι είναι το development. Mm -hmm. Πώς κάνω develop αυτό το repository. Αν υπάρχει ένας τρόπος ιδανικά να το κάνω, ένα διαφορετικά να μου δίνει τι διαφορετικές επιλογές. Και πρέπει στο development, πρώτα απ' όλα, να έχει τα λιγότερα dependencies, τις λιγότερες απαιτήσει. Από τον developer ο οποίο το πιάσει να γράψει. Και τώρα τι λιγότερε απαιτήσει εννοώ το τι σύστημα θα έχει. Για παράδειγμα, ιδανικά δεν θέλει να σε ενδιαφέρει αν θα έχει Linux, Windows, Mac, Intel mm. ή Apple Silicon, και να μπορεί να ξεκινήσει. Και μέσα σε αυτό να είναι και ξεκάθαρο πώ προετοιμάζει τον κώδικα του για να τον στείλει πάνω. Και ιδανικά να έχει ό,τι script ή automation χρειάζεται, έτσι ώστε να του βγάλει όσο περισσότερο κόπο γίνεται. Για παράδειγμα, το να βάλει ένα setting του VS Code εκεί μέσα που μπορεί να πει ότι όταν σώσει κάνει lint, είναι καλό. Και θα μου πει. Θα μπορούσε αυτό να είναι πιο ενδιαφέρον από το άλλο. Θα μου πει πώ διαφέρει με το pre-commit hook και θα πω είμαι 99% σίγουρο, όχι 100% ότι, μπορεί, ότι θα αποθηκεύσει έτσι κι αλλιώ και ότι αν αποτύχει δεν θα σε εμποδίσει από το να σώσει το αρχείο. Έχω την εντύπωση. Επίση, αυτό δεν κάνει lint, κάνει fix το lint. Ναι. Άρα θα, θα διορθώσει οτιδήποτε μπορεί να διορθώσει εκείνη τη στιγμή. Ακριβώ. Άρα δεν είναι ότι. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει στην ανάπτυξη. Γιατί σώζει ένα αρχείο, αυτό στο background τρέχει και το linting μαζί. Έχει κάποια θέματα το VS Code, η αλήθεια είναι κάποιε φορέ και μπορεί να μπλοκάρει εκεί πέρα, άμα δεν μπορεί να τρέξει την εντολή. Αλλά αν δεν μπορέσει να τρέξει την δουλειά καθόλου, γιατί δεν έχει εγκαταστημένο το Node για παράδειγμα, ναι. ή την Python ή το Black ή οτιδήποτε έχει σαν εργαλείο εκείνη τη στιγμή, θα σου πει Απέτυχα, θα σου βγάλει ένα μήνυμα λάθο, αλλά θα σώσει το αρχείο. Ναι. Άρα λοιπόν και πάλι, θεωρώ ότι είναι καλύτερο, γιατί είναι σε ένα αρχείο, άρα είναι πάρα πολύ πιο γρήγορο, mm -hmm. δεν θα τρέξει ένα μεγάλο μέρο του κώδικα για να μπορέσει να δει ότι είναι στο do mm -hmm. linking. Δεύτερον, εμ, σου διορθώνει το πρόβλημα, δεν σου. Σκάει και σου λέει: Δεν έχει κάνει κάτι. Mm -hmm. Θα μου πει: Και στο άλλο μπορεί να κάνει lint fix, ναι. στο pre-commit hook. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα κάνει commit διαφορετικό κώδικα από αυτόν που ήθελε ή αν δεν κάνει και ad αυτό, θα κάνει commit και θα έχει αλλαγέ έχεις, θα έχεις αλλαγές και ναι. τη στιγμή στον κώδικά σου. Σωστά. Άρα λοιπόν σε καμία από τι δύο περιπτώσει. Δεν θα μπορέσει το commit που έχει να καταλήξει να είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Άρα λοιπόν, μπορεί εγώ να βάλω ένα pre-commit hook, μπορεί αυτό να μου διορθώσει τι αλλαγέ mm -hmm. και να πουσάρω εγώ το λάθο commit. Σωστά. Το προηγούμενο. Ναι, 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 ναι. Άρα ή θα πρέπει να, να μπλοκάρει το commit εκείνη τη στιγμή, κάνοντα μόνο lint και σκ, σκ, σκάγοντα. Σκάζον, Σκάζοντα. Σκάζοντα. Ναι. Ε, αν δεν πετύχει, ή θα πρέπει να πάω να το κάνω. Ε, θα πρέπει να κρύψω το ότι έφτιαξα κάτι και άρα λοιπόν να πρεπει mm -hmm. στο επόμενο mm -hmm. κομμάτι να πάει και να το πιάσει ο developer. Άρα λοιπόν και στι δύο περιπτώσει δεν γλιτώνω. το στο άλλο κάνω save και το αρχείο που καταλήγει να είναι στο δίσκο, αν δεδομένου ότι έχω όλα τα σωστά εργαλεία προφανώ εγκατεστημένα, είναι το σωστό αρχείο. Mm -hmm. δεν, δεν, πηγαίνει μια περίεργη κατάσταση ενδιάμεση. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Επίση αυτό έχει το, το προτέρημα ότι διορθώνει και κομμάτι του κώδικα το οποίο προπήρχε. Γιατί με το που ανοίξει αρχείο, Mm -hmm. Αλλάζει κάτι, κάνει, το αποθηκεύει και αυτό θα διορθώσει όλο τον κώδικα με τη στιγμή. Και είναι και scoped στο αρχείο, δηλαδή δεν πάει να διορθώσει ό,τι να είναι αλλού. Δηλαδή, Ακριβώς. παραμένει σε scope αυτό. Άρα αυτό βοηθάει και μια, ε, μια μετάβαση στην κατάσταση που θέλει να βρεθεί, η οποία γίνεται σιγά σιγά. Κάθε φορά που ανοίγουμε ένα αρχείο, αυτό το αρχείο περιποιείται, διορθώνεται και προχωράει παρακάτω. Άρα λοιπόν σε βοηθάει <coughs> αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν σε βοηθάει. 100%. Συμφωνώ πάρα πολύ. Και το άλλο το οποίο ήθελα να πω είναι το ότι στο τέλος της ημέρας ό,τι το μέσο να βάλεις, ό,τι εργαλείο, οτιδήποτε και να πεις πρέπει κάπως η ομάδα να συνεργαστεί και κακά τα ψέματα με κάποιο τρόπο πρέπει να συμφωνήσει. Mm -hmm. Δεν το λέω και με την έννοια το ότι ωραία πάμε να κάνουμε εκλογές ξέρω εγώ και ότι ψηφίσουν περισσότεροι. Στο τέλος της ημέρας θα περάσει αυτό το οποίο θα πει ο μάνατζερ ή βασικά θα περάσει αυ αυτό που θα επιλέξει αυτός που παίρνει την ευθύνη. Σωστό. Αυτό θα γίνει στο τέλο τη ημέρα. Αλλά κάπω δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να είσαι εσύ ο manager μάνατζερ εισαγωγικά και να πει σου από κάτω που είναι 10 άτομα, παιδιά, θα το κάνετε αυτό γιατί εγώ το είπα και αυτοί να μην είναι χαρούμενοι και δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν είναι καλή επένδυση. Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω. Οπότε θα χρειαστεί κάπω να πάρει ένα input και να πάρει κάπω μια απόφαση. Και θέλει αυτό από ένα σημείο και μετά συνέπεια. Δηλαδή να. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο γιατί το κάνουμε, γιατί έχουμε coach styling, γιατί mm. έχουμε formatting, γιατί δεν μου λες να κάνω review άμα δεν είναι έτοιμο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να το γλιτώσει. Σε μένα αυτό το καλύτερο παράδειγμα που έχω για τον ανθρώπινο παράγοντα είμαι εγώ και η μαλακία που με δέρνει. Λοιπόν, εγώ χάνω <laughs> πράγματα. Okay. Okay. Λοιπόν, οπότε είναι το καλοκαίρι του 21, είναι να πάω διακοπές στο εξοχικό. Mm -hmm. Πετάγομαι να πάρω κάτι και μόλις γυρίζω έχω χάσει το πορτοφόλι μου, μόλις μου τις κάρτες μέσα, μου, με τις μισές μου κάρτες μέσα. Ωραία. Αναρωτιέμαι που θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Για πάμε. γαμότο. <coughs> Έχασα το πορτοφόλι. Πάω, κάνω έτσι καινούργιε κάρτε. Βλέπω τέλο πάντων μία μέρα το φίλο μα τον Λιβιεράτο Και βλέπω ότι είχε ένα πορτοφόλι που το κολούσε το iPhone. Και σου έβαζε κάρτες από πίσω. Και επίση αυτό έχει και πομπό. Mm -hmm. Και έλεγε και πομπό. Δεν πού είναι. έχει πομπό. Εντάξει, δεν έχει πομπό. Μπορεί να σου λέει πού το ξέχασε. Σου λέει πού το άφησε. Πού αποκολλήθηκε τελευταία φορά από το iPhone. Αυτό είπα. Το, πού οποίο το είναι Μεγάλη μαλακία και ψέμα το συγκεκριμένο. Ωραία. Και νευρίασα και στεναχωρήθηκα ωραία. την πρώτη φορά που έγινε αυτό. Συνέχισε. Τώρα. Αυτό λοιπόν. Και βλέπω αυτό το πορτοφόλι. Και λέω: Α, ωραία. Εγώ που χάνω τι κάρτε μου και όλα αυτά, θα πάρω αυτό, έτσι ώστε να βλέπω πού μου έπεσε, πού το άφησε. Τέλει. Το παίρνω. Αυτό το πορτοφόλι, μια χαρά και βρίσκομαι μία μέρα σε ένα ATM με την αδερφή μου ήμουν εκεί και πάμε να βγάλουμε λεφτά γιατί ήμασταν διακοπές και βάζω την κάρτα, δεν βγάζει λεφτά το ATM στο αεροδρόμιο κάπως τσαντίζομαι, ξεχνιέμαι, φεύγουμε και ξεχνάω την κάρτα στο ATM. Οκ. Okay. Οπότε... Παρόλο που εγώ είχα φροντίσει και είχα πάρει το εργαλείο για να μην χάνω τι κάρτε μου και αυτά, άμα δεν έχει το μυαλό σου, τα πάντα. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ανθρώπινη βλακεία μπορεί να ξεπεράσει πολλά πράγματα. Δεν είναι δεν... απαραίτητα βλακεία. δεν είναι θέμα οργάνωση. Ναι, δηλαδή... δηλαδή, η βλακεία δεν το λέω κιόλα κατηγόροντα. Δηλαδή, εγώ σου λέω τώρα κάτι που ξέχασα. Έχω έννοια στο μυαλό μου. Είχαν είχα... είχα συμβάνα πάρα πολλά. Οκ, okay, ρε παιδί μου, προφανώ. Αλλά προφανώ χρειάζεσαι συστήματα τα οποία βοηθάνε ξέρεις, να προλάβει πράγματα από ξέρεις, κάποιο ανθρώπινο λάθο, αμέλεια, οτιδήποτε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το έχει πάντα και δεν μπορεί να βγάλει και την ανθρώπινη συνέπεια από την εξίσωση. Mm -hmm. Δηλαδή πρέπει να είναι και αυτό κάτι το οποίο το λαμβάνουμε υπόψη. Δηλαδή, ότι, ok, παιδιά, πουσάρουμε, έχουμε βάλει τα LinkedIn τα πάντα, δεν θα έρθω εγώ να πω στον Αντώνη, κάνε μου review αν αυτό το πράγμα δεν είναι έτοιμο για review. Και προφανώ και θα γίνει αυτό κάποια φορά. Αλλά δεν γίνει Εγώ το, το έχω κάνει φορέ. Ναι, και εγώ το έχω κάνει. Όλοι το έχουμε. Ναι πριν από λίγο μου πα να σου κάνω review και είχε αφήσει commenting, commenting out κώδικα μέσα. Εντάξει, ένα resource. Ναι, ναι. θα γίνει. Και εγώ θα το κάνω. Πάρα πολλέ φορέ. πάρα πολλέ. Κάποιε φορέ. Δεν θα το κάνω πάρα πολλέ φορέ. Αλλά είναι άλλο το ότι θα ξεφύγει κάτι και άλλο το είναι μανιέρα. Ναι, ναι, και για να μην είναι μανιέρα και κλείνω, πρέπει κάπως να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι σημαντικός ο χρόνος δεν μπορώ να σε απασχολήσω με αυτό το πράγμα νομίζω πάντως είναι όλο αυτό είναι δηλαδή συμφωνία να συμφωνήσουμε ποιο είναι το σημείο στο οποίο ε, τι ελέγχουμε <coughs> πρώτα απ' όλα έτσι πως θα είναι ο κωδικάς μας τι θα κάνει να, να βάλουμε τα τα απαραίτητα μάλλον στα απαραίτητα σημεία της διαδικασίας μας να βάλουμε ελέγχους οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν να προχωρήσει από εκεί και πέρα, κάποιο, αν δεν συμφωνεί με αυτά, αυτό θα είναι mm. το pull request, θα είναι το commit. Θα το αποφασίσουμε κι αυτό. Ωραία. Γιατί μπορεί όντω για κάποιου να είναι σημαντικό το commit. Ναι. Μαζί σου. Για το kernel. Ναι. <laughs> Όχι, ενώ ναι, το Git kernel και το libc, αν θυμάμαι καλά, ναι. είναι στο commit level. Όλος ο... Ναι, αλλά νομίζω και το commit είναι στα πλαίσια του PR. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο κεντρικό ε, σύστημα, έχουν το χρησιμοποιούν το Git πραγματικά αποκεντρωμένα, αν δεν κάνω λάθο. Ναι. Δηλαδή, εγώ πρακτικά πάω και διαβάζω από εσένα ή τέλο πάντων από κάποιο δικό σου repository το δικό σου branch και το ενσωματώνω στο core του kernel, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, όχι έχουν, εγώ. Ναι ναι ναι, 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 και έχουν κάποια, κάποια satellites στην ουσία. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω ποτέ push στο. Δεν τραβάει ποτέ το kernel από μένα. Το kernel τραβάει από σένα που εσύ είσαι ένα από του πέντε οι οποίοι έχει ένα τέτοιο. Ναι, έχει. Για πάμε, λοιπόν, συγγνώμη. Όχι, αυτό. Οπότε, αν το επιλέξει αυτό, θα το βάλει. Είναι καλό να βάλει διαδικασίε. Οκ. Mm -hmm. okay. Και σίγουρα καταλαβαίνω ότι όταν οι άνθρωποι δεν ακολουθούν τι διαδικασίε και αυτό προκαλεί προβλήματα. Για παράδειγμα, αφήνουν ένα public request για review το οποίο δεν περνάει το code sign το οποίο έχουμε πει. Ναι, θα αναγκαστεί να βάλει κάτι παραπάνω. Απλά μην πα να βάλεις τα πάντα από την αρχή. Mm. Το pre-commit hook είναι κάτι το οποίο. Το pre-commit hook, το settings of VS Code. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να βοηθάνε και να κάνουν τη διαδικασία πιο γρήγορη. Mm -hmm. Μην ξεκινήσει από εκεί για να πας να γλιτώσεις κάτι στο PR. Φρόντισε το PR σου πρώτα. Φρόντισε πρώτα το, το main. Πριν κάνω deploy κάτι θα περάσει τα Okay. Φρόντισε τώρα το PR σου. Πριν μπορεί το PR να γίνει merge θα πρέπει να περάσουν τα τεστ. Φρόντισε μετά ενδεχομένω το branch σου. Μόλι πουσάρω κάτι. Θα πρέπει ναι. να περάσω τα τεστ. Mm -hmm. Φρόντισε μετά όμω το commit και πε ότι. Okay, θέλω και στο commit. Δεν θα κάνει commit, τριάτοιμε. Οκ, okay. όλα καλά. Ναι. Δεν, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι προβληματικό στη φύση του. Θεωρώ ότι θα πρέπει όμω να, να είναι ένα έξτρα κομμάτι ώστε να φροντίσει και να, να μην δημιουργήσει προβλήματα στον κόσμο. Αντί λοιπόν ο άνθρωπο να, να πάει και να πει: όρεγα μου το ξέχασα να κάνω lint. Και μισή ώρα τώρα θα μπορούσα να έχω πάρει review και δεν πήρα γιατί ε, δεν το είχα δει. Και δεν έδραξα για το link, Αφού δεν το τρέχω ποτέ α το, το βάλω σαν pre-commit hook για μένα. Mm -hmm. Στη χειρότερη μπορεί και ο κάθε προγραμματιστή αυτόνομα να πάει για να βάλει pre-commit hooks. Mm -hmm. Απλά το χάσει και πηγαίνει και πειράζει το git φάκελο, στο, μου. στο τοπικό σου <Σ>... πράγμα. Το, το οποίο πειρ... αυτό είναι λίγο μαλακία. Είναι, είναι μαλακία και είναι ωραία, κάνει κοινό ασφαλεία όλο αυτό. Να το πω και αυτό, δηλαδή το να κάνει είναι κενό ασφαλεία. Η αλήθεια είναι το ότι μπορεί εγώ να τρέξω. Μπορεί να τρέξει για... NPM install και αυτό να μου κάνει. να κάνει πράγματα. Είναι λίγο χάλια. Ναι. Όσο το σκέφτομαι, τρομοκρατούμε. Άρα θα μπορούσα εγώ να βάλω ένα node module το οποίο να πειράζει φακέλου. Δεν θα μπορούσε, μπορεί. Είχαν βγάλει κιόλα ένα node module το οποίο το έκανε σε NPM install και τράβαγε πράγματα από τον υπολογιστή σου και τα έστελνε. Τι μαλάγει είναι αθήνα. <laughs> Βάλεψε και λέω και βάλτε το χάσκι. Τελικά. Ναι, είναι περίεργο. Όχι, <Δί>, μα δεν είναι θέμα του χάσκι αυτό. <ου> είναι περίεργο. Είναι θέμα, είναι θέμα του node αυτό. Του βασικά του, του NPM και του yarn. Θα πάω να δω γιατί θα μου φανεί πάρα πολύ περίεργο να μην κάνει έστω κάποιο chroot, ας πούμε, και να σε περιορίζει στο φάκελο που είσαι στο repository. Γιατί νομίζει ότι το κάνει uh, Git clone στο VS Code, σου λέει το VS Code, εμπιστεύεσαι αυτού που είναι σε αυτό το φάκελο και παραπάνω. Δεν το έχει δει. Ναι, αλλά. Uh, Σ... Πω... Λοιπόν, άκου τώρα. Σχάθηκα τώρα. Λοιπόν, Δεν... τώρα. Θα σου πω δύο πράγματα. τώρα. Θα πάω να το διαβάσω να σου πω δύο πράγματα. Αυτό ισχύει και το πρώτο είναι το ότι πόσο σημασία έχουν τα coding standards. Mm -hmm. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα εκεί. Πέραν το ότι τώρα που άνοιξα τα Χριστούγεννα τον κώδικα του Σόρσλερ, βασικά και μαζί τον ανοίξαμε και όλα διαβάζονταν. Πέντε χρόνια μετά. Φοβερό αυτό. Είναι, είναι, φοβ, είναι φοβερό. Και αν δεν έχει γράψει σε repository που παλιά αυτό έπαιζε. Τώρα με, τα, με το GitHub Actions και με όλα αυτά. Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει code styling και όλα αυτά. Απαράδεκτο. Ε, παλιά που αυτό έπαιζε, ο καθένα έγραφε με τον τρόπο που ήθελε. Ε, ήταν τρομακτικό να μπαίνει σε ένα repository και να είναι Frankenstein το styling. Mm -hmm. Δεν μπορεί να πλοηγηθεί καθόλου. Τώρα μπήκαμε σε ένα repository Python 2 πέντε χρόνια μετά. 2,7. Ναι, 2,7. Και ήταν όλα ξεκάθαρα. Ανατρίχιασα. Ναι. Ένα. Δύο. Πάλι θα μείνω στο Σόρσλερ και θα πω ότι κάποια στιγμή το 2017 είχα ξεκινήσει μόνος μου, ενώ βαριόμουν, ήμουν στο ναυτικό, δεν θυμάμαι τέλο πάντων, είχα ξεκινήσει να δουλεύω σε ένα feature, το οποίο ήταν να φτιάχνει projects, να υπάρχει ένα dashboard με τα projects σου mm -hmm. και να τα κάνεις clone από εκεί και μετά να σου ανοίγει το, το ID, γιατί τώρα το κάνει όλο αυτό μέσα από το ID, όπω είναι το VS Code. Οπότε στο μυαλό μου ήταν το ότι φτιάχνω το project εκτός του, του VS Code σε ένα dashboard και μετά του VS Code του ID και ανοίγει το ID για το, ξεχωριστά, για το κάθε project. Λοιπόν, εκεί η σκέψη μου ήταν ότι έκανες clone το repository ή git init και μετά μα χρειάζοταν έτρεχε yarn. Επειδή ήξερα ότι αυτό το πράγμα, το yarn, μπορεί να κάνει πράγματα, είχα σκεφτεί να τρέχει σε ένα container ο οποίος δεν θα έχει το user directory μέσα για να μην πάει και σου πάρει κανένα private key. Okay. Αλλά θυμάμαι ότι με έχει απασχολήσει αυτό το πράγμα τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν. Πολύ ενδιαφέρον okay. αυτό και όντω θα, και θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Αλλά νομίζω ότι το, το NPM αποθηκεύει στο user directory, άμα θέλει προφανώ, κάποια κλειδιά για να μπορέσει να κατεβάσει κάποια node modules τα οποία είναι κρυφά. οκ okay. Θα μου πει αν φτάσει εκεί, είναι πιθανό να μην τα έχει και στο πρώτο clone αυτά. Οπότε θα μπορούσε να πει ότι το κάνω, σκάει αυτό, δεν πειράζει, ανοίγει κανονικά και μετά επιλέγει εκείνο ναι. το, το, άτομο που θα ανοίξει το repository αυτό να βάλει το κλειδί του με νομίζω NPM κάτι κάνει εκεί πέρα και το, κάνει. Οκ, ναι, okay, ναι όντω, πολύ καλή ιδέα αυτή. Μπράβο, πάρε. Ευχαριστώ. Την εγκρίνω. Αυτό υπάρχει σε κάποιο branch να ξέρει. Πάμε να βρω το branch. Ναι. Αλλά έχω τρελαθεί να ξέρει τώρα με το Γιάννε, με έχει φιτιλιάσει. Θα, θα πάω να κοιτάξω αν όντω το κάνει αυτό και σε ποια Directories δίνει πρόσβαση. Γιατί για παράδειγμα, πρόσφατα που έφτιαχνα την φόρμουλα για το homebrew, για το ε, CLI platform, mm -hmm. ε, δεν σου επιτρέπει να κάνεις πράγματα έξω από το κελάρι, από το seller το οποίο φτιάχνει για τη δικιά σου φόρμουλα. Okay. Σου βάζει ένα CH Root, τρέχει ό,τι θέλει να κάνει μέσα εκεί. Δηλαδή, έχει κάποια post install hooks, νομίζω τα λέει, okay. ε, τα οποία τρέχουν και τα οποία εκεί πέρα ήθελα να πάω και να... Επειδή το τέλο πάντων το CLI υποστηρίζει και το legacy CLI, δηλαδή το παλιό CLI της platform μέσα εκεί, έχει ένα περίεργο configuration και θα βόλυβε πάρα πολύ να δημιουργήσουμε για τον χρήστη ή να του κάνουμε κάποιο migration. Δηλαδή, άμα βρούμε ότι έχει αρχή από το παλιό CLI, να πάμε να τα καθαρίσουμε ή να τα αλλάξουμε λίγο ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει καλύτερα το καινούριο. Και δεν γινόταν αυτό. Γιατί έχει ακριβώς το CHRoot. Οπότε, Θέλω να ελπίζω ότι το, το Yarn το κάνει αυτό και βάζει ένα CH root στο, στο Git directory στο που βρίσκεσαι. Δηλαδή, το να μπορέσω να πάρω εγώ γονεϊκό φάκελο με το Yarn install θα με κάνει να μην ξαναχρησιμοποιήσω Yarn. Ευτυχώς δηλαδή δεν έχω καθόλου nodes στον υπολογιστή μου και τα τρέχω όλα μέσα σε containers. Ναι. Ε, πάμε να το δούμε. Είναι καλό. Είναι καλό point. Φοβδρό είναι. Να μην υπάρχει, ελπίζω. Αλλά. <laughs> ναι. Θα το δούμε. Ωραία φάση. Οπότε, κρατάμε coding standards. Σίγουρα. Τα επιβάλλουμε πρώτα πριν το deployment. Σωστά. Μετά τα επιβάλλουμε στο main branch, ή οποιο είναι το βασικό branch. Μετά τα επιβάλλουμε στο pull request και στο κάθε στο commit ή branch που κάνουμε push. Και μετά πάμε να το κάνουμε τοπικά. Είτε ιδανικά με κάποιο configuration στο ID, είτε εσχάτως με pre-commit hooks. By the way, μια καλή χρήση για τα pre-commit hooks Είναι να τσεκάρει ότι το commit message που βάζεις Είναι σωστό α, α, Υπάρχει pre-commit που βλέπει το μήνυμα Μπορεί να το κάνει αυτό Όχι Δεν, δεν έχω δουλεύσει δηλαδή. καθόλου με pre-commit Αυτό θα ήταν για μένα σου μια χρήση Κοίτα, αν, αν τα commits είναι κάτι Το οποίο για σένα είναι σημαντικό Είναι καλό να έχεις και κάποια δομή στο πώς τα ονοματίζεις mm. Κάποιο ε, prefix Το οποίο βάζεις και ούτω καθεξής ναι. Αυτά. Αυτό το οποίο δεν πιάσαμε καθόλου και θα πιάσουμε κάποια άλλη φορά είναι ναι. το coverage. Πολύ ωραία τέτοια. Θα αυτό. το αφήσουμε τη ράγκη την επόμενη φορά αυτό. Ναι. Τέλεια. Οπότε. S04 ε18. E ωραία, ωραία. Ναι. Προχωράμε. Βεβαίω. Ε, πριν πάμε εκεί, έχουμε <coughs> να προτείνουμε. Ναι, βεβαίω. Εγώ θα επανέλθω στην αρχή του επεισοδίου και θα προτείνω σε κόσμο να τσεκάρει τι αιμοδοσίε υπάρχουν, να κάνει έναν έλεγχο να δει αν μπορεί να δώσει αίμα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μακάρι να μην το χρειάζεται κανείς, κάνει, αλλά κόσμο το χρειάζεται. Και αυτό το ενδιαφέρον το οποίο κατάλαβα και έμαθα ήταν το ότι η κάθε σακούλα με αίμα που δίνει, που, αυτή που δώσαμε εμεί ήταν 450 ml, σώζει τρει ζωέ. Γιατί το, το, το μετά στο φυλάδιο, λέγε. Mm -hmm. Περιμένουμε και την επόμενη φορά να σώζει τρει ζωέ. Και κρυφακούγοντα κάπω μια συζήτηση που είχε η κυρία που μου πήρε το αίμα μαζί με κάποιο άλλο, ε, μαζί με κάποιο άλλο άτομο εκεί, αν κατάλαβα καλά, η σακούλα αυτή μετά διαχωρίζεται σε πλάσμα αίματο, σε ρηθρά αιμοσφαίρια και σε αιμοπετάλεια. Mm -hmm. Και ο καθένα παίρνει αυτό το οποίο πραγματικά έχει ανάγκη. Αν κατάλαβα καλά, έχω μια επιφύλαξη, οπότε ίσω έτσι να είναι. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που το έκανα. Ε, ήταν ωραία μέρα, γενικά. Φάγαμε και στη λέσχη μετά και όλα αυτά. Αλλά μένω στο κομμάτι τη αιμοδοσία, να τσεκάρει κάποιο τι αιμοδοσίε παίζουν. σω υπάρχει, να βάλουμε link από κάποιον κεντρικό, κεντρική ένωση. Νομίζω κάτι το έτσιο. Blood Donor registry, GR, όπω έτσι είναι το site, <coughs> το οποίο σου δείχνει ναι. κιόλα τι επίσημε αιμοδοσίε. Να δει κάποιο αν μπορεί να δώσει αίμα και αν μπορεί να, να το κάνει. Είναι καλό. Όχι σίγουρα, δηλαδή το, το, το συστήνω full και ακόμα και για άτομα που δεν είναι άνετα με βελόνε και αυτά όπω εγώ για παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ πάντα. Δε, εγώ δεν είναι ότι. Είναι. Εντάξει, τώρα είναι και η τρίτη φορά. Οι προηγούμενε ήταν. Okay. Πιο... Δηλαδή, κάθε επόμενη φορά είναι σίγουρα φαντάζομαι πιο εύκολο. Δηλαδή, έχει ξανακάνει, έχει περάσει όλη τη διαδικασία και αυτά. Κάνω μια δοκιμή, δηλαδή. Δεν αξίζει και θέλω να κρατήσω καλύτερη ε, συχνότητα από εδώ και πέρα γιατί μέχρι τώρα ήταν λίγο πιο οσποράδικες οι φορές οι mm -hmm. Οπότε τώρα θέλω να το κρατήσουμε. Τέλεια, Εσύ τι προτείνεις? Εγώ θα προτείνω... Λοιπόν, θα προτείνω την κολύμβηση ως άθληση που δειλά-δειλά μια φορά την εβδομάδα ξεκίνησα τώρα τον τελευταίο καιρό και με γεμίζει χαρά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, είναι ό,τι καλύτερο γενικά η κολύμ ε, Οπότε τι, θα βάλω ένα link, ξέρω εγώ, το κολυμπητήριο του Αλήμου που εγώ. Αμέ. Δεν ξέρω, ή κάποιο στο Wikipedia, αλλά η ουσία είναι. Έκανε και πόλωση, ε. Πολλά χρόνια πλέον. Πριν. <laughs> <laughs> ε, δηλαδή, παίζει τώρα να είναι. Έκανα, ξέρω εγώ, στα 7-8 μου κάπου εκεί. Δηλαδή, Α, δημοτικό τύπου. Okay. Ναι, ναι. Δεν... Okay, okay. Μάλιστα. Όχι, πιτσυρικάκι δεν είναι. Okay. Έκτοτε έχω φλωρέψει πάρα πολύ, θεωρώ Εντάξει. ότι οι αντοχέ μου έχουν πέσει. Okay. Ωραία. Αυτά. Ε, όλα πολύ καλά. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.